Κατά την έναρξη του παιχνιδιού και πρέπει να πούμε ότι αυτό ίσως άγχωσε τους γηπεδούχους. Είναι η πρώτη φάση του αγώνα για τον Ολυμπιακό όμως, εφόσον αγχωμένος ο ΠΑΟΚ, η μπαλιά τον Τζόρτζεβιτ στον ΟΚΑ που κάνει την κούρσα, φτάνει σε θέση βολής με φάλσο το πλασέ, προλαβαίνει το Κούρογλου με υπερένταση και παραχωρεί το κόρνερ, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 8ο λεπτό από το Γιάννη ΟΚΑ. Βλέπετε εδώ ξανά το σουτ με φάλσο, αλλά το Κούρογλου με την άκρη των δακτύλων του διώχνει σε κόρνερ. Ένα ακόμη replay από τον Κύπριο Διεθνή και την απόκρουση τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στο 13ο λεπτό μια καλή κάθετη παλιά προς τον Τζόρτζεβιτς που άνοιξε το βήμα, το έκανε το σούτ αλλά δεν πρόλαβε να σημαδεύει σωστά, ήταν out. Και εδώ μια ακόμη φάση που κρίνει το παιχνίδι, είναι η φάση του πέναλτι. Είδατε την κάθετη παλιά του Γιωβάνη στο Μαυρογεννίδη, την ανατροπή που υπέδειξε πέναλτι ο κύριος Ζωγράφος. Ήταν ο Ουντέζε που μπήκε στη φάση, οι διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι το 20ο λεπτό, έχει υποδειχθεί το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες. Σε αυτές τις διαμαρτυρίες όμως δεν επιδείχθηκε κάποια κίτρινη κάρτα και βλέπετε εδώ ένα ακόμη replay και ένα δεύτερο για την ανατροπή. Είναι η προβολή του Ντέζε, βλέπετε από τα δεξιά. Ο Μαυρογεννίδης θα πέσει. Υπάρχει δήλωση του Ντέζε, λίγο αργότερα ενδεχομένως να την παρακολουθήσετε. Και εδώ πάλι η όμορφη κάθετη παλιά από τον Γιωβάνη για τον Μαυρογεννίδη που λέει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Νιγηριανός, ότι δεν ήταν πέναλτι. Και γενικότερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτό υποστήριξαν. Άλλο ένα replay για αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ο κύριος Βαρούχας θα μας διαφωτίσει καλύτερα. Η εκτέλεση από τον Τζόρτζεβιτς και το 1-0-1 στο 20ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Και την ίδια ώρα οπαδοί του ΠΑΟΚ μπαίνουν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, περνούν τα κάγκελα και έχουμε διακοπή η οποία διήρκησε 5 λεπτά. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται εδώ γιατί και οι δύο βοηθοί του κ. Ζωγράφου έφυγαν από τις θέσεις τους και υπήρχε κίνδυνος διακοπής του αγώνα. Διαβουλεύσεις βλέπετε εδώ και τους άνδρες της εταιρείας φύλαξης να προσπαθούν να απομακρύνουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που κακώς μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι στο φύλλο αγώνα καταγράφηκαν τα πάντα και στη συνέχεια του παιχνιδιού μετά από 5 λεπτά καθυστέρηση μια σέντρα τον Κουτσόπουλο, η μπάλα καταλήγει στον Εγκομίτη, δεν κάνει καλό γύρισμα, ο Νικοπολίδης με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Ο ΠΑΟΚ επιμένει για την ισοφάριση, η παλιά που βγαίνει προς τον Εγκομίτη, η σέντρα στην άλλη πλευρά, ο Σαλπικίδης όμως καθυστερεί, δεν κάνει σωστό κοντρόλ από μακρύνει άμυνα του Ολυμπιακού. Και μία ακόμη φάση διαρκείας, η μπάλα θα καταλήξει στον Εγκομίτη δεξιά, έχει φύγει από την εστία ο Νικοπολίδης, προλαβαίνει ο Στολτίδης όμως από μηχανής θεός για τον Ολυμπιακό να κρατήσει ανέπαφη την εστία, την ερυθρόλευκη εστία, ξανά εδώ το σουτ, ενώ ο Νικοπολίδης είναι εκτός θέσης, ο Άκης Στολτίδης κρατά το 0-1. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου όμως η παλιά θαυμάσια από τον Κουτσόπουλο Σαλπικίδη, κούρσα και το 1-1 ισοφάριση από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έτρεξε γρήγορα, εκμεταλλεύτηκε τη θαυμάσια παλιά του Κουτσόπουλου από το φόρο άμυνας μάλιστα και βλέπετε εδώ τους πανηγυρισμούς. Ξεσηκώνεται η εξέδρα, πήρε φωτιά η τούμπα κυριολεκτικά, βεγγαλικά, άναψαν αμέσως για την ισοφάριση. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν και μπήκαν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για δεύτερη φορά και αυτό έχει καταγραφεί, βλέπετε ξανά εδώ πώς περνάει η παλιά στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, στον Σαλπικίδη και αυτός θα νικήσει τον Νικοπολίδη, θα ισοφαρίσει και ένα ακόμη replay για τον γκολ του ΠΑΟΚ στο 47ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είχε, και ενώ εδώ βλέπετε και τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ να απομακρυνθούν φίλαθλοι οι οποίοι έχουν περάσει από τα κάγκελα, μία ακόμη προσπάθεια του ΠΑΟΚ για να πάρει προβάδισμα, ο Σπάσιτς κερδίζει, συνεχίζει, φτάνει σε θέση βολή, σουτάρι, αλλά ο Νικοπολίδης με διπλή ενέργεια μπλοκάρει καθώς έρχονταν και ο Εγκομίτης να του κλέψει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού κρατάει το 1-1. Ο Ολυμπιακός τώρα σε θέση βολής εδώ με τον Τζόρτζεβιτς, ο οποίος θα κερδίσει το κόρνερ τελικά σε αυτή την μπαλιά που πήρε από τον Τζιοβάνι. Και επιμένει ο Ολυμπιακός με μία ακόμη προσπάθεια που βγαίνει μέσα στην περιοχή πάλι και είναι το γκολ που ακυρώθηκε γιατί βρέθηκε σε θέση offside ο Κάς, υποδείχθηκε από τον κύριο Γενναίο, τον πρώτο βοηθό. Βλέπετε εδώ ξανά την φάση. Μία φάση για την οποία διαμαρτύρεται εντονότατα ο Ολυμπιακός, Κώστα. Λοιπόν, συνεχίζει όμως ο Ολυμπιακός και εδώ είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Τζόρτζεβιτς να πλασάρει πάνω από τον Χούρογλου. Δεν υπήρχε offside. Ο Τζόρτζεβιτς, ο οποίος πέρασε μέσα στην περιοχή από την παλιά του Τζιοβάνι και δεν υπάρχει offside. Έχει σταματήσει ο Κάς, όπως βλέπετε. Δεν κινείται καθόλου. Ο Τζόρτζεβιτς βρέθηκε σε τέτα-τέτ με τον Χούρογλου. Πλασάρει όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Παραμένει το 1-1. Σε μια φάση προεκτέλεσης φάουλ έχουμε αψιμαχίες μέσα στην περιοχή ανάμεσα στον Ανατολάκη και τον Ζωγραφάκη. Ο κύριος Ζωγράφος θα υποδείξει, θα δείξει τις κίτρινες κάρτες στους δύο παίκτες και κάπου εκεί τα νεύρα θα σταματήσουν. Το 1-1 παραμένει. Είχαμε λίγο αργότερα και δύο αποχωρήσεις παικτών με φορείο, τραυματίστηκαν παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όμως λίγο αργότερα. Εδώ ο κύριος Ζωγράφος σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ισόπαλες οι δύο ομάδες στο μεγάλο ντέρμπι.